Μένουμε στα αγροτικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια στήριξης της παραγωγής και των παραγωγών, προτίθεται να παραχωρήσει απευθείας ακίνητα έως 8 στρέμματα για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη. Αναλυτικά θα δούμε το θέμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κώστα Καναβό, τον οποίο φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Καλησπέρα, κύριε Καναβέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην Κοζάνη. Μία σημαντική εξέλιξη όσον αφορά για τους αγρότες, να δούμε λίγο αναλυτικά το θέμα. Ναι, κοιτάξτε κύριε Βακρατσά, έχουμε τον νόμο 4056 του 2012 που όριζε μια ημερομηνία που έπρεπε να γίνει η μετεγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων που ήταν εντός οικισμών. Λίγη αυτή η μετεγκατάσταση, λίγη μάλλον αυτό το χρονικό περιθώριο τώρα το μέσα Μάρτη, παρότι ζητήθηκε και από την περιφέρειά μας και από άλλες περιφέρειες της χώρας μια παράταση. Γιατί ο νόμος εδώ είναι αυστηρός, λέει ότι και πρόστιμα μεγάλα επιβάλλονται και δυστυχώς και το ζωικό κεφάλαιο κατάσχεται. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας που ασχολούνται με την κτηνοτροφία που εάν τους δοθεί κάπου χώρος μπορούν να μετεγκατασταθούν. Ειδικά αν υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, αν... ο γονιός δηλαδή έχει μια διαδοχή κατάσταση με νέα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα και η περιφέρειά μας, μια και ο νόμος της δίνει αυτή τη δυνατότητα, με απόφαση του Περιφερειάρχη μπορεί να τους χωρίσει μέχρι 8 στρέμματα. Ή αν κάπου το επιβάλλουν τα όρια αρτιότητας, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο των 8 στρεμμάτων. Μάλιστα. Μια θετική εξέλιξη και να πούμε ότι για όσους θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις, πού μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, έτσι για να ενημερώσουμε και τους αγρότες. Ναι, στις κατατόπους περιφερειακές ενότητες, στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, με μία αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος, όπως και προείπα, μπορεί να περιγράψει το ακίνητο, καταθέσει εμβαδό και αν τυχόν βρεθούν παραπάνω του ενός για το συγκεκριμένο ακίνητο, υπάρχει ο νόμος που ορίζει το πώς γίνεται η δημοπρασία. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος προϋπήρχε, δυστυχώς όμως η πληροφορία στον κόσμο της παραγωγής δεν φτάνει τόσο εύκολα. Πολλοίς κόσμος δεν ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά τους νόμους και τις προϋποθέσεις που μπορεί να βοηθηθεί. Θεωρήσαμε σωστό αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το κάνουμε γνωστό στους παραγωγούς, στους κτηνοτρόφους μας και όσοι θέλουν να έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της περιφέρειας, τουλάχιστον όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Και με αφορμή μια που σας έχουμε στο δελτίο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, είχατε και μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αποστόλη, όσον αφορά για τους βοσκότοπους. Πώς έχετε δει με την αρμοδιότητά σας μέχρι στιγμής, με την επαφή που είχατε με τον νέο υπουργό, το ενδιαφέρον όσον αφορά για τα αγροτικά ζητήματα και ειδικά για τα αγροτικά θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία? Ναι, κοιτάξτε, εκτός την επαφή με τον κύριο υπουργό που έγινε στην Αθήνα, μετήχα και σε μια σύσκεψη στον ΕΣΚ, είναι ο Ελληνικός Σύλλογος Κτηνοτρόφων, σχετικά με τα πρόχειρα διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, παρότι πιέζει τη χώρα μας εδώ και καιρό, ζητά να γίνουν και να αντισκατηθούν αυτά τα διαχειριστικά σχέδια για να μπορούν να πληρωθούν και εξωτικές τους κτηνοτρόφους. Επειδή οι ημερομηνίες πίεζαν το Υπουργείο, δυστυχώς το Υπουργείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο να καταρθεί σε αυτά τα διαχειριστικά σχέδια. Και πετάει το μπαλάκι στις περιφέρειες. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, ακόμη δεν το ξέρουμε, διότι όπως σας είπα τα χρονικά περιθώρια πιέζουν, οι περιφέρειες δεν μπορούν να κάνουν αναθέσεις, εκτός μόνο με απόφαση Υπουργού γίνεται, για να προλάβουμε. Πρέπει νομίζω μέχρι τον Αύγουστο η χώρα μας έχει την υποχρέωση να τα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δεν μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο ώστε να συμβάλλουν σε αυτή την βοήθεια προς την περιφέρεια? Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι και χρηματικό. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή οι περιφέρειες έχουν καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους. Έχουν εγγράψει πιστώσεις σε κωδικούς. Δεν μας ήταν αυτό γνωστό για να φροντίσουμε και τις πιστώσεις να βρούμε και να οργανωθούμε. Όμως, όπως σας είπα, επειδή είναι μια υποχρέωση της χώρας, αυτό πρέπει. Δεν χωρά δικαιολογίες και πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να το βγάλουμε εις πέρας. Αυτό πρέπει να λυθεί μια και καλή για τη χώρα μας. Το ζήτημα των βοσκοτόπων είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση με την παραγωγή
έχει να κάνει με τον στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στην κτηνοτροφία. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και, και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλό βράδυ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γεια σας και σε εσάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας κλίμα, στα πλαίσια των προσπαθειών της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Τουρισμού Παύλος Τσότσος είχε συνάντηση με τους διευθυντές των 4 κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας.